Σήμερα στη Λέρο, 27 Εβδόμου του 2013, Σάββατο, ημέρα Σάββατο, έχουμε κοντά μας τον κύριο Μανώλη Τσιμπούκα, ο οποίος είναι ο Περιφερειάρχης της Νεολαίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Σωστά. Και τον υπεύθυνο το δεκανήσου, τον κύριο Μιχάλη Κατσαμπά. Μάλιστα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο νησί μας. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Καλώς σας βρήκαμε. Μπορείτε να μας πείτε τον σκοπό της επίσκεψής σας στο νησί της Λέρου? Σκοπός της επίσκεψής μας πρωτίστως είναι η δράση που οργάνωσε μετά από πανελλαδική διοργάνωση φυσικά και η Λέρος, η νεολαία της Λέρου. Ήρθαμε εδώ για να στηρίξουμε αυτή τη δράση βοηθώντας τα παιδιά εδώ και βοηθώντας να οργανωθούμε και λίγο πιο καλά ακόμα και στις πιο ακριτικές περιοχές. Πολύ όμορφα. Μπορείτε να μας πείτε ποιους φορείς εδώ στο νησί επισκεφθήκατε? Φορείς που επισκεφθήκαμε εδώ στο νησί, μόλις ήρθαμε στο νησί, ο πρώτος που επισκεφθήκαμε ήταν ο τοπικός άρχοντας, τον κύριο Δήμαρχο, το οποίο μας άφησε καταπληκτούς από την στήριξή του προς την νεολαία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη φιλοξενία, αλλά και για την υπόσχεση που μας έδωσε ότι θα στηρίξει την νεολαία όσο περνάει από το χέρι του. Βλέπουμε τελευταία μια αυξημένη δραστηριότητα από τους ανεξάρτητους Έλληνες, ειδικά στην νεολαία, πανελλαδικά, που μέχρι και επισκεφτήκατε και το δικό μας νησί εδώ, στη Λέρο. Σας βλέπουμε ότι είσαστε πάρα πολύ ενεργοί πολίτες, και θα θέλαμε να μας δώσετε μια εικόνα για τις δράσεις του κόμματος και τώρα και για το επόμενο διάστημα. Η νεολαία στηρίζεται σε τρία ρήματα. Στηρίζω, συμμετέχω, προσφέρω. Αυτό το πράγμα κάνουμε με τις δράσεις μας που ξεκινήσαμε με τη συλλογή τροφίμων και θα συνεχίσουμε και σε πιο ενεργές δράσεις που θα κανονιστούν στις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Πανελλαδικός φυσικά. Ναι. Κάνατε συλλογή τροφίμων εδώ στο νησί της Λέρου? Κάναμε συλλογή τροφίμων εδώ στο νησί της Λέρου, κάναμε στη Ρόδο. Έχουμε σκοπό να επεκταθούμε σε όλα τα Δωδεκάνησα. Με δυσαρίστηση δεν θα ήθελα να το κάνουμε, γιατί είναι σκοπός αλληλεγγύης και δεν θα ήθελα να υπάρχει, όχι μόνο εγώ, και η νεολαία μας να υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μας έχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να μας έχει ανάγκη, θα θέλαμε, συγγνώμη, να μας έχει ανάγκη για κάτι διαφορετικό. Να βοηθήσουμε κάτι άλλο, να προσπαθήσουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά όχι για τα βασικά αγαθά. Αυτό εδώ μειονεκτεί πάρα πολύ τον κόσμο και δυστυχώς δεν θα ήθελα να υπάρχει κάτι τέτοιο. Και φυσικά πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους κατοίκους και της Ρόδου και της Λέρου για τη μεγάλη ανταπόκριση που μας δώσανε ό,τι μπορούσαν να προσφέρουν, όχι φυσικά Ρόδο και Λέρου, και σε όλη την Ελλάδα που κάναμε αυτή την... Και το κοινωνικό παντοπολείο της Λέρου. Φυσικά, ναι. Το κοινωνικό παντοπολείο της Λέρου που δεχτήκαν τα τροφήματα. Καταγεγραμμένα όλα θα δοθούν σε οικογένειες πολύτεχνες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και μας δίνει κουράγιο και δύναμη για να επεκταθούμε και να συνεχίσουμε πιο δυνατά το έργο που κάνουμε. Για την ανεργία τώρα, ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την μετανάστευση που αφορά κυρίως την νεολαία? Βλέπετε ότι νέοι άνθρωποι αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα για να βρουν μία δουλειά, διότι η ανεργία στην Ελλάδα είναι σε υψηλό βαθμό αυτή τη στιγμή. Εμένα προσωπικά με συναχωρεί πάρα πολύ αυτό. Όταν ακούω από διάφορους τοπικούς άρχοντες σε πολλά νησιά να μου λένε ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό μετανάστευσης της νεολαίας των Ελλήνων στο εξωτερικό, λόγω ανεργίας φυσικά. Και αυτό φυσικά οφείλεται στην μνημονιακή πολιτική, που δυστυχώς χρόνο με το χρόνο δυσκολεύουν τα πράγματα και πρέπει να γίνει κάτι γι' αυτό.
και όπως και που βλέπετε, σιγά σιγά αρχίζουμε σε ένα ψωμά. Πρωτίστως, εγώ θα έλεγα όσον αφορά τη μετανάστευση ότι είναι ένα πολιτικό θέμα το οποίο η νεολαία θα μπορούσε να πει ότι δεν παίρνει θέση σε αυτό, γιατί έχουμε βουλευτές που μπορούν να πάρουν θέση, άξιους και ικανούς των προσδοκιών μας. Παρόλα αυτά όμως, επειδή μιλάμε για την νεολαία, πιστεύω ότι κάνουν το αδύνατο δυνατόν να διαλύσουν τη χώρα, ξεκινώντας από εκεί, από τον πυρήνα της γενιάς μας, από τον πυρήνα της Ελλάδας, η οποία είναι η νεολαία. Προσπαθούν να κάνουν το αδύνατο δυνατόν να διώξουν την νεολαία από τη χώρα μας για να μπορέσουν άφοβα να την ξεπουλήσουν όλοι. Αυτό έχουν σκοπό, αλλά αυτό η νεολαία των ανεξάρτητων Ελλήνων είναι εδώ ρητά και κατηγορηματικά λέει όχι. Και μόνο όχι. Και αυτό θα αποδειχτεί με την λαοθάλασσα που θα έρθει και θα συμμετέχει σε όλες μας τις δράσεις, δράσεις αλληλεγγύης, δράσεις οι οποίες θα αποδείξουν ότι οι νέοι δεν θα μεταναστεύσουν άλλο, αλλά θα βοηθήσουν να πάει η χώρα μας μπροστά, θα βοηθήσουμε κάθε συνάνθρωπό μας και θα πάρουμε τα πάνω μας, θα πάρουμε τα πάνω μας σαν Έλληνες και θα πούμε όχι στη μνημονιακή πολιτική, αυτό που είπε και ο κύριος Μιχάλης Κατσαμπάς, όχι στη μνημονιακή πολιτική και σε κάθε απατεώνα, τονισμένο αυτό απατεώνα, που θέλει να ξεπουλήσει αυτή τη χώρα και τα όνειρα της νεολαίας μας. Το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να μας συσπερώσουν και να μας δυναμώσουν. Αν συνεχίσουν έτσι όπως κάνουν, αυτό θα καταφέρουν. Και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Αυτό ακριβώς. Ας μην ξεχνάμε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες στο νησί της Λέρου στις προηγούμενες εκλογές ήρθαν πρώτοι, την πρώτη Κυριακή ήρθε πρώτο κόμμα στο νησί της Λέρου και συνήθως νομίζω. Ναι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, οι ανεξάρτητοι Έλληνες εδώ στη Λέρο έχουν μια ισχυρή δύναμη από θέμα ψήφων. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Απέναντί μας έχουμε τον κύριο Μάκη Αρμενιάκο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της συντονιστικής των ανεξαρτήτων Ελλήνων εδώ στο νησί της Λέρου. Θα μας πείτε και εσείς δύο λόγια. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να σας πω δύο λόγια. Είμαστε εδώ πέρα με αφορμή μία δράση της νεολαίας των ανεξαρτήτων Ελλήνων και που γι' αυτό το μία δράση αλληλεγγύης για τη συλλογή τροφίμων προκειμένου να δοθούν σε κάποιο φορέα. Εμείς αποφασίσαμε εδώ μαζί με τους εκπροσώπους που ήρθαν και θα αναφερθώ να τα δώσουμε στο κοινωνικό πατεπολείο του Δήμου μας. Για το σκοπό αυτό επισκεφθήκανε το νησί μας ο Περιφερειάρχης της Νεολαίας Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Μανώλης Τσιμπούκας και ο υπεύθυνος της Δωδεκανής, Νεολαίας Δωδεκανής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Κατσαμπάς Μανώλης. Μιχάλης. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν το υπερμάρκετ Σπανός και τον εδώ τον διευθυντή του για τη διευκόλυνση και τη συνεργασία που μας παρήχε για να κάνουμε αυτή την δράση. Εγώ να πω ότι είμαστε σαν πρόεδρος της συντονιστικής, η συντονιστική εδώ βοήθησε και στήριξε αυτή την προσπάθεια η οποία οργανώθηκε από τον υπεύθυνο νεολαίας που έχουμε βάλει εδώ σαν συντονιστική και από τις περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου και τον υπεύθυνο Δωδεκανήσου της Νεολαίας. Να ευχαριστήσουμε ακόμα τους υπαλλήλους του υπερμάρκετ Σπανού που από μόνοι τους και από το εστέρημά τους, να το πούμε, δώσανε και αυτοί και βοηθήσανε για να γεμίσουν τα καλάθια και το λεριακό κοινό, όλο τον κόσμο που σήμερα εντελώς απροειδοποίητα και μπορώ να πω χωρίς να έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό, είδε σήμερα τα καλάθια και τις σημαίες των ανεξαρτήτων Ελλήνων και γεμίσανε και είχαμε μια ανταπόκριση αρκετά ικανοποιητική και τα προσφέραμε, όπως είπα, στο Πατεμπολείο. Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που ήρθανε. Εμείς θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια ώστε να υπάρχει και
δράση της νεολαίας των αξιών των Ηλίων και στη Λερό μετά τη συντονιστική και για οτιδήποτε άλλο στο μέλλον. Ελπίζουμε να έχουμε την βοήθειά σας για να το διαδώσουμε και να το κάνουμε γνωστό. Όλες μας τις δραστηριότητες. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ επίσης.